Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα να δούμε την εξέλιξη του καιρού στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας η οποία δείχνει πως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και αναμένονται αν και λίγες οι πρώτες χιονοπτώσεις όχι μόνο σε ορεινές περιοχές αλλά και σε τμήματα της περιφέρειας με σχετικά χαμηλό υψόμετρο βάζοντας στο παιχνίδι ακόμα και ορισμένες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας αν και για μικρό χρονικό διάστημα στο παιχνίδι λοιπόν των των χιονοπτώσεων. Αναλυτικότερα θα τα δούμε στη συνέχεια. Α δούμε τι μέγιστε τιμέ που κατέγραψε η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι. Τι έχουμε θέσει ενδεικτικά για να σα τονίσουμε το γεγονό ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί από αύριο και κυρίω από την Κυριακή στη Δυτική Μακεδονία. Οπότε, οι μέγιστε τιμέ που βλέπετε εδώ από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που έχει εγκατεστημένο το αστεροσκοπείο Αθηνών στη Δυτική Μακεδονία έχουν ω εξή. Η πόλη τη Κοζάνη μέγιστη τιμή σήμερα στου 10,6 βαθμού Κελσίου. Ακολούθησε η πόλη τη Φλόρινα με 11,5 βαθμού. Η Πτολεμαίδα με 12,7 βαθμού. Η Καστοριά με 12,9 βαθμού Κελσίου. Μέγιστε τιμέ. Στα Γρεβενά καλύτερη κατάσταση με 14 βαθμού Κελσίου. Και το Βελβεντό στα χαμηλότερα υψόμετρα τη Δυτική Μακεδονία κοντά στου 15 βαθμού Κελσίου. Και αύριο θα είναι κάπω ανεκτή η κατάσταση με τη θερμοκρασία να υποχωρεί κατά έναν περίπου βαθμό Κελσίου, Όμω από την Κυριακή η κατάσταση θα γίνει όλο ένα και ψυχρότερη. Αναλυτικά, αύριο Σάββατο στη Δυτική Μακεδονία το μεγαλύτερο διάστημα τη ημέρα θα έχει να κάνει με αραιέ νεφώσει που θα επιτρέψουν τι ακτίνε του ήλιου να φτάνουν στο έδαφο. Όμω σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καθαρά έθριο καιρό. Οπότε θα χαρακτηριστεί από αραιέ νεφώσει κατά διαστήματα πυκνότερε μέσα στην ημέρα. Οι άνεμοι γενικά θα είναι ασθενεί, δεν αναμένονται σημαντική ένταση άνεμοι αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Νωρί το πρωί όμω υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε έναν ξάστερο ουρανό. Οπότε νωρί το πρωί η θερμοκρασία θα πέσει σε επίπεδα παγετού στου μείον 3 με μείον 4 βαθμού Κελσίου, περιοχέ τη Πτολεμέδα, του Αμιντέου και τη Φλόρινα. Είναι πολύ πιθανό να δούμε αυτέ τι τιμέ. Οπότε. Αν έχετε έξω καλοπίστικα φυτά, λάβετε υπόψη είναι το γεγονό ότι αναμένετε παγετό ακόμα και σε πόλει όπω η Πτολεμαϊδα και η Φλόρινα. Σε περιοχέ τη Κοζάνη και τη Καστοριά, του μείον έναν με μείον δύο βαθμού Κελσίου, ελάχιστε τιμέ, όπω επίση και στην πόλη των Γρεβενών. Όσοι βρίσκεστε μακριά από κοιλάδε στην περιοχή των Γρεβενών και του Βοείου, σε πλαγιέ και σε μεγαλύτερα υψόμετρα, εκεί θα είναι κάπω πιο γλυκιά η κατάσταση. Το μεσημέρι του Σαββάτου η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 10 βαθμούς στη Φλόρινα, τους 11 με 12 βαθμούς σε Πτολεμαϊδα, Καστοριά, Κοζάνη και Γρεβένα. Πάμε τώρα στην Κυριακή. Το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας και μέχρι τις απογευματινές ώρες θα έχουμε να κάνουμε με νεφώσεις στη Δυτική Μακεδονία χωρίς φαινόμενα. Οπότε αν έχετε κάποιες εξωτερικές εργασίες μπορείτε να τις δρομολογήσετε το πρώτο μισό της ημέρας μιας και δεν αναμένονται φαινόμενα. Εσείς βλέπετε όμως εικονίδια με φαινόμενα μέσα στο χάρτη, κάτι το οποίο σημαίνει και θα σας εξηγήσουμε ότι από τις απογευματινές ώρες και από περιοχέ. Του Νομού Καστοριά, του Βοείου, των Πρεσπών αλλά και των Γρεβενών θα αλλάξει η κατάσταση και μια και θα είναι σχετικά ψυχρό ο καιρό κατά τη διάρκεια τη Κυριακή. Αναμένεται να σημειωθούν χιονόνερο και χιονοπτώσει πάνω από τα 1000 με 1100 μέτρα υψόμετρο. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για την ορεινή ζώνη τη πίνδου εδώ στα Γρεβενά, στο άνω Βοείο, σε περιοχέ του Γράμμου επίση. Όπω μπορείτε να δείτε, χαρακτηριστικά αλλά και σε τμήματα ημοιωρινά και ορεινά των Πρεσπών και των Κορεστίων. Αυτά τα φαινόμενα μέχρι και αργά το απόγευμα έως και τις πρώτες βραδινές ώρες θα επεκταθούν σε Φλόρινα, Αμίντο, Πτολεμαϊδα και σε περιοχές της Κοζάνης με αποτέλεσμα μέχρι και το βράδυ να έχουμε αλλαγή του καιρού με βροχές και χιονοπτώσεις πάνω από τα 1100 μέτρα υψόμετρο. Μέσα στη βραδιά όμως προς το ξημέρωμα της Δευτέρας τα φαινόμενα με μορφή χιονόπτωση θα κατεβαίνουν υψόμετρα και αναμένεται έω και αργά το βράδυ τη Κυριακή να το γυρίσει σε χιόνι στην πόλη τη Φλόρινα και σταδιακά να το γυρίσει σε χιόνι ακόμα και πάνω από τα 600 μέτρα υψόμετρο προ το ξημέρωμα τη Δευτέρα σε περιοχές Αμυντέου Πτωλεμαίδα οριακά σε τμήματα της Κοζάνης κυρίως πάνω από τα 650 με 700 μέτρα. Στην πόλη της Κοζάνης είναι οριακά, μιλάμε για χιονόνερο νωρί το πρωί της Δευτέρας. Σε περιοχές τώρα της Καστοριάς του Βοήου, εδώ τα υψόμετρα στο χαμηλότερο που θα φτάσουν προς το ξημέρωμα της Δευτέρας θα πρέπει να είναι κοντά στα 700 με 750 μέτρα σε περιοχές των Γρεβενών επίσης κοντά στα 700 με 750 μέτρα υψόμετρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά του ανέμου, θα, θα πνέουν ένα γενικά βόρειο-ανατολικό ρεύμα στην Δυτική Μακεδονία έω και μέτρια ένταση. Και σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, μέχρι και το μεσημέρι τη Κυριακή, θα αγγίξουμε τους 5 με 6 βαθμού σε περιοχέ όπως η Κοζάνη. Η Καστοριά και η Φλόρινα, ίσω επί το να φτάσουμε και του 7 περίπου βαθμού Κελσίου και σε περιοχέ των Γρεβενών και του 8 βαθμού, όμω με την έναρξη των φαινομένων θα υποστεί υποχώρηση η θερμοκρασία παντού, έω και το βράδυ θα είμαστε μεταξύ 1 και 3 βαθμού Κελσίου στι περισσότερε περιοχέ. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν τι πρώτε πρωινέ ώρε τη Δευτέρα, όπου θα υπέλθει βελτίωση. Και εδώ να πούμε ότι δεν αναμένονται ιδιαίτερη ένταση φαινόμενα, αλλά λόγω και των χαμηλών θερμοκρασιών, αλλά και των πρώτων χιονοπτώσεων σε κατοικήσιμε ουσιαστικά περιοχέ να έχετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να κινήσετε με χειμερινά ελαστικά ή με αντιολυστικέ αλυσίδες, κυρίως τα ορεινά, όπου αναμένεται και χιονόστρωση όχι μόνο σε ορεινού οδικούς άξονες, αλλά και σε ημιορεινά τμήματα, κατά μέσο όρο πάνω από τα 700 μέτρα υψόμετρο από περιοχές του νομού Φλόρινας, του Δήμου Αμυντέου και του Δήμου Εορδέας και πάνω από τα 800 με 900 μέτρα στα υπόλοιπα τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Μέσα στη Δευτέρα θα σταματήσουν τα φαινόμενα, είπαμε νωρί το πρωί. Μέσα στην Δευτέρα θα επιμείνουν εφόσον και μάλιστα από το μεσημέρι και μετά θα υπάρξουν κάποια μικρά ανοίγματα. Οι άνεμοι θα πνέουν Ανατολική δεν θα είναι χαρακτηριστικό τη ημέρα. Οι άνεμοι δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση. Η θερμοκρασία σιγά σιγά θα ανέβει και θα φτάσει του 5 με 7 βαθμού Κελσίου. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το κρύο θα α, είναι α, βασικό στοιχείο τη ημέρα. Την Τρίτη. Με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα θα πάμε σε μια σταδιακή βελτίωση του καιρού με διαστήματα ηλιοφάνεια και κάποιε τοπικέ νεφώσει. Η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική χωρί ιδιαίτερη ένταση. Νωρί το πρωί θα έχουμε παγετό και σε χαμηλά υψόμετρα κοντά στου μείον 2 βαθμού Κελσίου. Το μεσημέρι υπολογίστε κοντά στου 8 βαθμού μέγιστε τιμέ. Δεν θα προχωρήσουμε στην κάρτα της Τετάρτης, διότι α, φαίνεται πως α, δεν είναι ξεκάθαρα τα στοιχεία για το εάν θα έχουμε μια νέα μεταβολή του καιρού στην Δυτική Μακεδονία ή αν α, θα διατηρηθεί α, χωρίς φαινόμενα η Τετάρτη. Είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε στο δελτίο καιρού της Δευτέρας. Για την ώρα, συνοψίζοντας, συνοψίζοντας φαίνεται πως υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για μεταβολή του καιρού μέσα στην Τετάρτη Κυρίω από τι μεσημβρινέ ώρε, και αυτό το αναφέρω για του αγαπητού φίλου εμπόρου και παραγωγού στι λαϊκέ αγορέ ανά τη Δυτική Μακεδονία και στην πόλη τη Πτωλεμαίδα. Είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε την Δευτέρα για το κατά πόσον είναι πιθανό να επέλθει νέα μεταβολή του καιρού μέσα στην Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά, οι θερμοκρασίε θα διατηρηθούν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μα για τη Δευτέρα. Από μένα, θερμέ ευχέ σε όλου για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.